συναδέλφισσες και συνάδελφοι Περιφερειακή Σύμβουλη, μόνο για τον κεντρικό τομέα ο προτινόμενος με νομική δέσμευση προϋπολογισμός είναι 339 εκατομμύρια και από τις πιστώσεις θα δοθούν μόνο 42, ούτε καν το 27% του συνόλου της περιφέρειας που είπε ο σύντροφος Πρωτούλης. Πεδίο Άρεος, εγκατάλειψη. Προσφυγικά Αλεξάνδρας, τίποτα. Αττικό Άλσος, ρημάζει. Απ' την άλλη, γήπεδο της ΑΕΚ και οι υπόγειες διαβάσεις και η προηγούμενη διοίκηση και η τωρινή απλόχερα στους μεγάλους επιχειρηματίες. Μόνο το εντελώς κέντρο της Αθήνας σε κάτι βόρεια προάστια προσέχονται. Εκεί πηγαίνουν τα κονδύλια για όλες τις δράσεις. Κυψέλη, Γκίζη, Πατήσια, Κολονός, στην εγκατάλειψη. Αθήνα, από Αθηνάς και κάτω, Πειραιός και όσο το δυνατόν και όσο δυτικότερα τόσο χειρότερα, τονίστηκαν λεπτομερέστερα από τους άλλους συντρόφους. Απ' την άλλη, καμία κουβέντα για κτίρια ετοιμόροπα. Κινδυνεύει κόσμος. Κανένα κονδύλι δεν προβλέπεται. Ολυμπιακά ακίνητα, στο έλεος των επιχειρηματιών. 50 ευρώ εισιτήριο στο Γαλάτσι. Σε αυτό το θέατρο, το Christmas Theater, τι έχετε κάνει για αυτά, τα Ολυμπιακά ακίνητα. Τα δώσανε όλα σε ιδιώτες. Αττικό Άλσος, Τουρκοβούνια, εγκατάλειψη και ανασφάλεια. Όλα εκτός των τυχών. Και αν έμεινε κάτι στο Άλσος Βεΐκου, ήταν με την πρωτοβουλία και τη δράση των κομμουνιστών τη δεκαετία του 70 και του 80. Χορηγίες στα νοσοκομεία. Συνεχίζεται το ίδιο έργο της προηγούμενης διοίκησης. Υποκαθεστάτε τις υποχρεώσεις του κράτους στον κρατικό προϋπολογισμό. Σε κάποιες περιπτώσεις είπαμε ναι, προκειμένου να χοροπηδάνε κάποιοι τραγουδιστές πάνω σε τραπέζια. Όμως δεν είναι αυτή η λύση. Ο κρατικός προϋπολογισμός για την υγεία, για τον οποίο δεν είπατε τίποτα και θα ψηφιστεί σε λίγες μέρες, τα τελευταία 5 χρόνια έχουν χάσει στα νοσοκομεία 700 εκατομμύρια ευρώ. Το τρέχον έτος χάσανε άλλα 65 εκατομμύρια ευρώ και έρχεται ο νέος προϋπολογισμός άλλα μείον 37 εκατομμύρια ευρώ. Πρωτοστατείτε στις ΔΙΤ, στις συμπράξεις δημόσιο-ιδιωτικού τομέα. Ψηφίσατε για το δίκτυο υγιών πόλεων. Αυτή η ιστορία ξεκοκαλίζει χρήμα των ΕΣΠΑ. Μιλήσατε για 10 νοσήματα. Έτσι αντιλαμβάνεστε τις ενιαίες παροχές υπηρεσιών υγείας για την ευημερία του πολίτη. Δηλαδή, 10 νοσήματα, ο καρκίνος του προστάτη, ο καρκίνος του μαστού, άλλα νοσήματα δεν υπάρχουν, δεν είναι υποχρέωση του κράτους αυτές. Αυτό το οποίο κάνετε με την κάρτα υγείας. Ολοκληρώστε. Έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος, ολοκληρώστε κι εσείς. Αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι για διαφήμιση. Από τα προγράμματα ΣΔΙΤ έτσι θα προωθηθούν. Και τα ΣΔΙΤ είναι από ΕΣΠΑ, είναι αυτά τα οποία κάνει ουσιαστικά και η ομογάλακτη παράταξη του κυρίου Περιφερειάρχη, από τον οποίο Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο φάγαμε σήμερα τα δακρυγόνα. Αυτή είναι η κατάσταση και η διεκδίκηση της περιφέρειας, να κάνει τα νοσοκομεία ιδιωτικού δικαίου. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχει και η περιφέρεια υγειονομικές υπηρεσίες για τα κουνούπια, για τις ταξιδιωτικές οδηγίες. Όλα αυτά εδώ και 10-15 χρόνια έχουν παραδοθεί ουσιαστικά σε ιδιώτες. Τι γίνεται, η περιφέρεια έχει υγειονομικές υπηρεσίες, έχει γιατρούς. Έχει 42 γιατρούς μείον από τον προβλεπόμενο οργανισμό. Ούτε κουβέντα γι' αυτό. Εμείς λοιπόν, επειδή η πίστη μας στο λαϊκό κίνημα είναι δεδομένη και εκεί είναι η ψυχή μας και η δράση μας, θα τελειώσω με ένα σύνθημα, αυτό που θα λέμε και θα συνεχίσουμε να λέμε. Ασφάλιση, υγεία, σύνταξη, δουλειά, δεν θα τα χαρίσουμε στα αφεντικά.